Το Συνδικάτο Επισητισμού Τουρισμού πραγματοποίησε περιοδεία μέσα στον χώρο του εργοστασίου. Μαζί με τον πρόεδρο του Επιχειρησιακού Σωματείου στη Γευσίνους, που είναι το μοναδικό σωματείο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην επιχείρηση. Το είπαμε και πριν, η τρομοκρατία δεν θα περάσει. 200 χρόνια τώρα δεν κατάφεραν τα αφεντικά να σταματήσουν τους αγώνες των εργαζομένων. Όσο αυτοί ήταν ενωμένοι, οργανωμένοι μέσα στα συνδικάτα τους, καταφέρνανε πάντα να νικάνε. Εκφράσαμε την αλληλεγγύη μας στους εργαζόμενους στην εταιρεία και τους δώσαμε την υπόσχεση ότι το συνδικάτο θα είναι στο πλευρό τους και θα παρουσιάζεται τακτικά εδώ στην επιχείρηση για να τους ενημερώνει. Επίσης, κατόπιν επικοινωνίας με τον Διευθύνων Σύμβουλο της διοίκησης της εταιρείας, υπήρξε δέσμευση από μέρους του ότι την Τρίτη θα πραγματοποιηθεί επίσημη συνάντηση του συνδικάτου με τον ίδιο και εκπροσώπους εταιρείας, ώστε να καταθέσουμε τα αιτήματά μας και να απαιτήσουμε να ικανοποιηθούν. Συνεχίζουμε τον αγώνα, καλούμε σε μαζική συμμετοχή όλους τους εργαζόμενους της περιοχής, όλους τους εργαζόμενους του εργοστασίου στη Γευσίνους και σε όλα τα καταστήματα. Όλη την Πρωτομαγιά στην 24ωρη απεργία. Όλη στην προσυγκέντρωση του συνδικάτου μας στις 9 και μισή στην πλατεία Κάνικος.